του Ζήση Κασιάρα σύγησε για πάντα. Ο 53χρονος μουσικός έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό έπειτα από πολυήμερη παραμονή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ. Ο μουσικός είχε χαρακτηριστεί ένα από τα καλύτερα βιολιά στην Ελλάδα. Για πολλά χρόνια ήταν με το βιολί του στο πλευρό μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Αντώνης Βαρδής, η Χριστίνα Μαραγκόζη, ο Σάκης Ρουβάς, ο Στέλιος Ρόκος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ενώ συνεργάστηκε χρόνια και με τον Βασίλη Καρά, ο οποίος μίλησε στην Κατερίνα Σουλιώτη. Κυρία Καρά, ξέρω ότι χάσατε έναν άνθρωπο πολύ της οικογένειάς σας. Πότε το πληροφορηθήκατε? Μάλλον από τους πρώτους. Έχουμε μια απώλεια στην ψυχική οικογένεια, μια απώλεια στην καρδιά μας, μια απώλεια στο μουσικό στερέωμα. Ένα πολύ καλό παιδί από τα παιδιά και δύο, όπως λέω, ότι πράγματι. Πόσα χρόνια, κύριε Καρά, συνεργαζόσασταν μαζί του? Περίπου 20 χρόνια. Καλό ταξίδι λοιπόν στο φίλο μας και η καρδιά μας ανήκει, η σκέψη μας πάντα έτσι. Πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί εκτός το ότι ο Ζήσης ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός, ήταν και πολύ νέος. Συνεργάστηκα πέρσι μαζί του στην Πλάκα, για λίγο διάστημα βέβαια, και είδα το μεγαλείο του ταλέντου του. Ήταν εξαιρετικός, πραγματικά. Θέλω να συλληπιθώ την οικογένειά του, να έχει καλό ταξίδι. Με καταγωγή από τα Γρεβενά, ο Ζήσης Κασιάρας λάτρεψε το βιολί από πολύ μικρός. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες από κάθε μουσικό στερέωμα και καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους στο είδος του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Ο Γιώργος Νταλάρας τον αποχαιρέτησε μέσα από το διαδίκτυο. Η οικογένειά μας, η οικογένεια των μουσικών, μετράει απώλειες από την πανδημία. Ο Ζήσης Κασιάρας ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καλός συνεργάτης, πολύ καλός μουσικός με ωραίο δικό του χρώμα στο παίξιμό του. Καλέ μου Ζήσης το καλό. Ο Γιάννης Βαρδής έγραψε χαρακτηριστικά. Ζήση μου, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Το γέλιο σου, το χιούμορ σου, το ταλέντο σου, το παίξιμό σου, πάντα θα με συντροφεύει. Είναι πολύ άδικη η ζωή δυστυχώς. Σε περιμένει κάποιος που σε αγαπούσε πάρα πολύ. Συνεργάστηκα πέρσι μαζί του με το Ζήση, θα μας λείψει. Πραγματικά θα μας λείψει. Ήταν πολύ στενό συνεργάτη με τον Βασίλη Καρά. Μεγάλη απώλεια. Και σαν άνθρωπο, εγώ τον αγαπούσα πολύ. Καλό παιδί. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύαμε μαζί από μικρά παιδιά. Ο Ζήσης ο Κασιάρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε μεγάλη ιστορία στο λαϊκό δημοτικό τραγούδι, εξαίρετος καλλιτέχνης, μεγάλος οικογενειάρχης. Μας έφυγε νωρίς, θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον έχουμε στην καρδιά μας και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Πήγε στο ΑΧΕΠΑ, είχε κάποια συμπτώματα κορονοϊού. Πρώτες 4-5 μέρες ήταν καλά. Ήταν ίσως ο καλύτερος άνθρωπος που έπαιζε βιολί στην Ελλάδα. Και ο Χρήστος Δάντης αποχαιρέτησε το βιρτουόζο του βιολιού. Αντίο Ζήση Κασιάρα, παιχταρά, ψυχάρα. Η σύζυγος του Ζήση Κασιάρα, μιλώντας στην Κατερίνα Σουλιώτη μέσα από την εκπομπή μας, ευχαριστεί τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε όλο τον κόσμο, και εσάς, σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια του μουσικού ξεκαθαρίζει πως ο άνθρωπός τους έφυγε από κορονοϊό και κάνουν λόγο για ψευδή δημοσιεύματα που γράφουν αναλήθειες. Η σύζυγος, από την υγεία της που έχουν γραφτεί τόσο πολλά, είναι μια χαρά. Γιατί έχει γραφτεί ότι και η ίδια έπασχε από κορονοϊό. Ναι, αλλά είναι μια χαρά. Δεν το έχει περάσει καμία σχέση. Είναι μια χαρά. Γιατί γραφτήκαν και πολλά. Γραφτήκαν και πολλά ότι ο άνθρωπος έφυγε και από άλλο πράγμα. Ότι δεν ήταν από αυτό. Αυτά είναι όλο. Το καλό είναι που θέλουμε εμείς, σαν οικογένεια, να μην γραφτούν ανακρίβειες. Έφυγε από τον κορονοϊό, δεν είχε τίποτα άλλο, δεν είχε καμία άλλη πάθηση. Γιατί γραφτήκαν χίλια διότι, όχι ότι είχε καρκίνο, όχι ότι έπαθε έφραγμα, χίλια διότι. Τραγική ηρωνία. Πριν από λίγους μήνες, στην περίοδο της καραντίνας, ο Ζήσης Κασιάρας ανέβαζε ένα βίντεο να παίζει βιολί και έγραφε για τον κορονοϊό. Με τη μουσική όλα θα τα ξεπεράσουμε, γιατί είναι το φάρμακο της ψυχής. Λίγους μήνες μετά, ο ίδιος άφηνε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μόλις τα 53 του χρόνια, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.